Ελισέου άλατη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγκιά σας, το πνεύμα Ιησού το Αγίο, αυτός και νυν δέσποτα, αγίασον το είδωρ τούτου. Επίησον αυτό γενέστε, πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνου συνεξ αυτού, εις ιατρίαν παθών, εις αγιασμόν οίκων, εις ευλογίαν πηγήν, πάσης επιβουλής, ορατίστε και ορατού αλεξιτήριον. Ευχαριστώ ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, με Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Παντοδύναμε Κύριε, ο εν ουρανής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, που κατασκήσας τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων εις λειτουργίαν της εις δόξης, ότι νομολογίαν της θεότητός σου εκ χειλαίων του εκατοντάρκου προσδεξάμενος, οτον εν Κεσαρία εκατοντάρκην Κορνήλιον, δια Πέτρου του Αποστόλου σου καλέσας εις το Άγιον Βάπτισμα, πρόσδεξε την προσφερωμένην εκ χειλαίων ευσεβών, αξιωματικών και στρατιωτών, ευχαριστήριον δέωση και δέηση επί το εγγενισμό των νέων κατοικιών εις το στρατόπεδον τούτο, ως προς εδέξιο εν σπηλαίο τεχθείς την δοξολογία. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα στην Καλαμωτή να εγγενιάσουμε ένα κομμάτι του στρατοπέδου το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ΕΠΟΜ, σύγχρονα, πέντε σύγχρονα σπιτάκια, τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες των μόνιμων στρατιωτών, προσφορά του καπετάνου Λουκά Χτιστάκη, τον οποίο για μια ακόμα φορά ευχαριστούμε. Ιδιαίτερα σε αυτή την πάρα πολύ κρίσιμη οικονομική συγκυρία που υπάρχει στην χώρα και που υπάρχουν περιορισμένες πιστώσεις, ο καπετάνου Λουκά Χτιστάκης για μια ακόμα φορά στέκεται στο πλευρό των κοινωνικών ομάδων του νησιού μας και ειδικότερα στέκεται στο πλευρό της ταξιαρχίας και βοηθάει με τον τρόπο αυτό στην ανοικοδόμηση και στην βελτίωση κάποιων εγκαταστάσεων στρατιωτικών που θα καλύπτουν τις ανάγκες του στρατού. Για μια ακόμα φορά